8ο θέμα, καθορισμός θέσεων καταναλώνοντα αριθμό για άδειες. Πρώτο υπαίθριο εστασίμου στάση μεμορίου, δεύτερο υπαίθριο του πλανών διεμπορίου τύπου Α και τρίτο υπαίθριο του πλανών διεμπορίου τύπου Β που δείτε να προκειθούν για το 2015 στο Δήμο Περιστερίου. Έχουν γίνει αιτήσεις και πόσες για τους συγκεκριμένους τύπους. Είναι για το 2015. Ναι, βέβαια έχουν γίνει αιτήσεις. Κλείστε το κύριε λίγο. Νέες αιτήσεις δεν έχουμε. Οι είναι 11 θέσεις, όπως είναι και το 13 και το 12. Και οι ίδιες είναι για το 2015. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί κάποιος που τάσει. Θα πάρει μια άδεια τώρα. Προκλείουμε προποτέρων ήλιο. Προκλείουμε. Καλά. Έτσι το εκλαμβάνω. Ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω τώρα που γίνεται μάλλον, οι άδειες για κατίνες έχουν δοθεί και αν είναι πόσες είναι αυτές, ή οι κατίνες που υπάρχουν με παραμονές. Από τις 11 θέσεις αυτές οι οποίες είναι για ανανεωμένες, οι 9 είναι σε τέτοιου τύπου οι οποίες οι άδειες σε κατίνες είναι 2, 4, 5 είναι για κατίνες. Να ξέρετε τι γίνεται με τις κατοικίες, παιδιά. Όταν αναλάβαμε το Δήμο το 2002, βρήκαμε 15 κατοίκες. Εμείς είπαμε τότε ότι δεν θα δώσουμε καμία πλέον κατοίκη. Και αν έχουν φτάσει στις 5, είναι κάθε ένας που τέλος πάντων παίρνει σύνταξη. Εμείς δεν τις αντικαθιστούμε. Δηλαδή, εδώ και 12 χρόνια, 13 χρόνια, δεν έχουμε δώσει ούτε μία κατοίκη. Αυτές τις βρήκαμε και ενθυμίσε όσοι ήταν παλιές, στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε ότι εντάξει, τους βρήκαμε, φουκά, τέλος πάντων τους είχαν πάρει μια άδεια παλιά, εμείς όμως δεν δώσαμε καμία. Και είπαμε ότι σιγά σιγά, μη κάθε μία που θα συνταξιολογείται, θα προχωρήσει. Κυρία Σαββολή, ας δούμε τότε εφόσον υπάρχει. Γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη, το οποίο επανειλημμένω έχουμε συζητήσει εδώ και με του μικρομεσαίου και με του καταστηματάρχε. Πραγματικά μπορούν να πουλήσουν τα πάντα χωρί τεχνολόγια, χωρί κόσμο, χωρί εργαζόμενου ασφαλισμένου. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο μόνο να υπάρχει επίλυση. Το προθέτει και ο κύριος του Βλαδέψη. Λοιπόν, συνήθως σε αυτά τα θέματα, θα εξηγήσω γιατί, ψηφίσαμε ή λευκό ή απίχα. Ναι, ξέρω που ψήφισα. Γιατί το κάνω. Μπαίνει μια αντιπαράθεση κατά τη γνώμη μου καθαρά τεχνική. Δηλαδή, στην προ-κρίση της εποχή, δεν δουλεύαν τα μαγαζιά, όχι στο χάκι που είναι σήμερα, που κλείνουν. Δεν κάναν τον τζίρο που κάναν άλλες κονίες, γιατί φταίγαν οι Κινέζοι με το παρηγόρι. Σήμερα, επί κρίσης, γνωστή και μη εξαιρετία τα μέτρα, έτσι. Η τεχνική αντιπαράθεση είναι ότι αν υπάρχουν πλανόδι, είπε η κυρία Λεξομπούλου πριν, που είπε να είναι επιφυλάξει, θα κλείσουν τα μαγαζιά τα οποία υφίστανται. Φουλέψουν αυτά που μείναν. Εμείς να ξεκαθαρίσουμε και σήμερα ότι τα
τα μαγαζιά δεν πρέπει να κλείσουν από τον οποιοδήποτε φουκαρά ζητήσει μία άδεια. Είναι πολιτικός. Είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Αν αποδεχτούμε αυτή την πρόταση, τον ακούει ο λογοκύριο όλο το 15. Το πρόβλημα του κλεισίματος των μαγαζιών είναι ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα να μπει μέσα, περνάει και βλέπει. Είναι οι φόροι, είναι τα ασφαλιστικά του ταμεία. Είναι κλειστό νερό, τηλέφωνο. Όλες οι επιπτώσεις της κρίσης ακουμπάνε και από τον μεσαίος. Επειδή στην παρούσα φάση δεν προβλέπεται έστω ένα παράθυρο για συγκεκριμένους τμήμα εργαζομένων που τέλος πάντων θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να βγάλουν 5 δεκάρες να δέσουν την οικογένειά τους, εμείς θα το καταξυλίσουμε. Ευχαριστώ. Όχι, να πω κάτι. Εγώ δέχομαι πρόταση. Να σου πω δημάτια. Θα μπορούσαμε να βάλουμε στη συγκεκριμένη πρόταση συγκεκριμένες κατηγορίες π.χ. ανέργων, πολυτέχνων, μονογονεϊκές οικογένειες και να περνάει από επιτροπή. Ελάτε αύριο στο βάθμιο, θα δείτε ότι είναι 100. Όλοι οι άνεργοι είναι, όλοι εκείνοι. Έτσι όπως είναι, εμείς δεν μπορούμε να το ψάξουμε. Να αποσύρουμε το λευκό, την αποχή που δεν έχουμε να ψάξουμε. Υπάρχουν νέες αιτήσεις ανάλογα, όπως φάνηκε, όπως λέτε, υπάρχουν άλλες για αυτά. Δεν υπάρχει ανάγκη θέσεις, να το πω. Όχι, δεν υπάρχουν αιτήματα. Αν ακούμε οι πολίτεκνοι, να σας πω και κάτι. Και αυτό θα ήταν ένα εργαλείο για τη δύση. Έτσι, τώρα μην το, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Ώστε να σας πω, αν ήταν κάποιοι άλλοι, θα το είχαν και σε κάποιους άλλους δήμους, λειτουργεί ως εργαλείο της δύσης. Και θέλετε να κάνουμε και υποκροπή. Θα σας έλεγα να κάνω και μία μεταβλητή επιτροπή, τρεις εμείς και δύο αντιπολίτευση. Πάλι εργαλείο της διοίκησης. Ψηφαλάκια. Δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν το βλέπουμε έτσι. Πηγαίνετε σε άλλους δήμους, ούτε επιτροπές ούτε τίποτα. Ναι, η διοίκηση, ο φουκαράς και να βλέπετε εσείς στον δρόμο και να μου λέτε γιατί και σας λέω άρρωστη γυναίκα, σκλήνεις κατά πλάκα και άνεργος ο πατέρας. Εκείνο. Μάκας και καλός ο Δήμαρχος. Εγώ δεν το κάνω έτσι. Αν το θέλω, το κάνω. Καλά, έτσι δεν μπορείς. Δηλαδή, όχι, θέλω να πω ότι δεν γίνεται, παιδιά. Από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό είπα, για πείτε μου πρόταση, η πολύτεχνη, δεν θα τα δείτε, πολύτεχνη. Ο άλλος έχει 4 παιδιά, 5 παιδιά, 7 παιδιά, ο άλλος 2 παιδιά, αλλά σκλήνεις κατά πλάκα η γυναίκα και ο πατέρας εκείνο εκεί. Θα γεμίσει όλο αυτό το πράγμα. Θέλετε να τα αφήσετε ανοιχτό, πολύ ευχαριστώ. Εργαλείο της διοίκησης, να το κάνω. Αλλά επειδή εμείς δεν κοιτάμε, κοιτάμε την πόλη γενικότερα και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα και χωρίς έτσι να ψηφοφιλία, πιστεύω ότι είναι καλύτερη. Και βλέπουμε τώρα. Ψηφοφιλία. Κύριε Σταβολιάς, ναι, συμβολή. Ναι, είναι η Ευρωπή, το Με 30 θετικές και 6 αρνητικές, πρέπει να ψηφίσει η δόση σε εκείνη.